Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες. Να ευχαριστήσω για τις ευχές. Είναι πρώτη φορά, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι πρώτη φορά που περνάω τα γενέθλιά μου συνεδριάζοντας την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά ίσως είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε κάτω από τόσο σημαντικές ευθύνες. Πρώτη φορά θα πρέπει, λοιπόν, να ανταποκριθούμε σε αυτές, ίσως χωρίς να κάνουμε και διακοπές φέτος. Και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση αυτό, αλλά αφορά ίσως και το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται, το σύνολο της ηγετικής ομάδας Κεντρικής Επιτροπής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο. Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έρχεται σε ένα κομβικό σημείο, σε μια κομβική περίοδο για τη χώρα, για την οικονομία, αλλά και για την διακυβέρνησή μας. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο σήμερα να κάνουμε έναν απολογισμό, αλλά ταυτόχρονα να αναστοχαστούμε τις ευθύνες μας, όχι μόνο στον παρόντα χρόνο, αλλά σε ιστορικό χρόνο, το ρόλο μας στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς, και να δούμε την επόμενη μέρα, να τη σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Περάσαμε έναν πολύ δύσκολο κάβο, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για την κοινωνία, και κερδίσαμε μία απόφαση για το χρέος στις 15 του Ιούνιου, που όπως αποδείχθηκε έφερε ξανά την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική οικονομία. Για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια η Ελλάδα έγινε επιτέλους θετική είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος της οριστικής εξόδου από τα προγράμματα στήριξης που ξεκινήσαν το 2010 και ανοίγει ο δρόμος εξόδου της χώρας από αυτή τη θλιβερή για τη χώρα περιπέτεια, την περιπέτεια των μνημονίων. Και αν πολλοί πιστεύουν ότι μετά από όλα αυτά είναι ώρα για χαρές και πανηγύρια και χαλάρωση, εγώ, παρότι σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, θα σας πω το αντίθετο. Είναι ώρα για επιτάχυνση της προσπάθειας. Είναι η ώρα με ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα και πιο σκληρή δουλειά να βάλουμε τα δυνατά μας. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε σε ένα χρόνο από τώρα να καταφέρουμε να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από τη λάσπη και να βάλουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν, με την ευκαιρία της Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής, μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους εσάς, στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, στα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε και μοιραζόμαστε κοινά οράματα και αξίες, αλλά και σε όλους τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Σε 1,5 μήνα περίπου από σήμερα θα κλείσουμε 2 χρόνια από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, όταν ο λαός μας, έχοντας για πρώτη φορά απόλυτη γνώση της συμφωνίας που βρισκόταν μπροστά μας, έδωσε σε εμάς εντολή να την υλοποιήσουμε, να την ολοκληρώσουμε με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές απώλειες και να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την περιπέτεια, από την κρίση και από τα μνημόνια. Βρισκόμαστε δηλαδή λίγο πριν τα μισά της κυβερνητικής μας θητείας. Μια θητείας που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε αναγνωρίζοντας το ήθος, την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα που δείξαμε στη δύσκολη μάχη του πρώτου εξαμήνου του 2015 για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του λαού μας, για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη συμφωνία, ένα καλύτερο πλαίσιο από τους εταίρους και δανειστές μας. Έχω όμως τη βαθιά πεποίθηση
ότι ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε και για κάτι ακόμα. Για την προοπτική να υπάρξει μια κυβέρνηση θεμελιωμένη στην κοινωνική ευαισθησία και την ανιδιοτέλεια. Διότι τα πρόσφατα παραδείγματα κυβερνήσεων στην Ελλάδα απήχαν πάρα πολύ από αυτό το πρότυπο διακυβέρνησης. Ακόμα κι αν μας βομβαρδίζουν με ρητορικά σχήματα περί αριστείας, αυτοί που θεωρούν περίπου ως κληρονομικό τους δικαίωμα την εξουσία, λίγους μπορούν να πείσουν. Διότι είναι δικοί τους άνθρωποι, οι υπουργοί που έκαναν αμύθιτες περιουσίες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη κομμάτων και κυβερνήσεων που βρέθηκαν με εμβάσματα και με offshore εταιρείες, οι τεχνοκράτες που μαγείρευαν τα νούμερα για να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ, τα στελέχη του δημοσίου που διασπάθησαν δημόσιο χρήμα, οι τραπεζίτες που έδιναν δάνεια με αέρα, οι εκδότες και οι καναλάρχες που έπαιρναν τα δάνεια με αέρα. Όλος αυτός ο εσμός που έχει συγκεκριμένες πολιτικές καταβολές και εξαρτήσεις έχει τη θέση που του αρμόζει, πιστεύω, στη συλλογική συνείδηση του λαού μας, ο οποίος τους έκρινε, τους καταδίκασε σε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και έδωσε σε εμάς, γνωρίζοντας και τις αδυναμίες μας, τη δυνατότητα να χαράξουμε μια νέα πορεία. Αυτή η πορεία δεν ήταν και δεν είναι φυσικά εύκολη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015 είναι από τις πιο δύσκολες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση στον τόπο ιστορικά ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Οι προτεραιότητες που θέσαμε όμως ήταν συγκεκριμένες και απολύτως καθαρές απέναντι στον ελληνικό λαό. Να υλοποιήσουμε τα συμφωνηθέντα, προφανώς, να τιμήσουμε τη συμφωνία μας, να επαναφέρουμε συνθήκες σταθερότητας που θα επιτρέψουν την ταχύ ανάκαμψη της οικονομίας, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος και να διευρύνουμε το δίκτυο προστασίας προς τους πλέον πιο αδύναμους συμπολίτες μας, να προωθήσουμε ταυτόχρονα αναγκαίες προοδευτικές τομές στη δομή και τη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, να συγκρουστούμε με συμφέροντα, να συγκρουστούμε με το κράτος εν κράτη της διαφθοράς και της διαπλοκής, να διαμορφώσουμε συνθήκες, εν τέλει, συνθήκες ασφαλούς και οριστικής εξόδου από τα μνημόνια και την Επιτροπία με το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Δύο χρόνια μετά, ο απολογισμός δείχνει ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, έχουμε καταφέρει να σταθούμε. Να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων, αλλά και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Πρώτα και κύρια στον τομέα της οικονομίας. Ανακτήσαμε το κύρος της χώρας. Θέλω εδώ να είμαι καθαρός. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας δεν αποκαταστάθηκε μόνο γιατί υλοποιήσαμε ευρύτατες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, στους φορολογικούς μηχανισμούς. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, καθώς και η εκπληκτική για κάποιους απόδοση της οικονομίας, ήταν όντως το κλειδί για να ανακτήσουμε το κύρος απέναντι στους επενδυτές και στις αγορές. Το κύρος της χώρας και του λαού μας όμως το ανακτήσαμε κυρίως μέσα από τις μάχες που δώσαμε. Από την αποφασιστική διαπραγμάτευση που έκανε η δική μας κυβέρνηση τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία της. Θυμηθείτε ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδας μέχρι τότε, μέχρι το Γενάρη του 2015. Θυμηθείτε τι έλεγαν και τι έγραφαν τα διεθνή μέσα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για τους τεμπέληδες που ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους και για τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα αλλά συνεχίζουν να την απομυζούν,
συνεχίζουν να κυβερνούν και οι οποίες παρά την ευκολία με την οποία αναλάβαναν δεσμεύσεις επί σκληρών δημοσιονομικών στόχων, δεν κατάφεραν ποτέ μα ποτέ όχι να τους πετύχουν αυτούς τους στόχους, αλλά ούτε καν να τους πλησιάσουν. Εμείς λοιπόν κινηθήκαμε στην αντίθετη κατεύθυνση και αλλάξαμε την εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα δεν είναι πια ο παρίας, δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις διαρκείς αναφορές, τις επισκέψεις ξένων ηγετών στη χώρα μας, το γεγονός ότι συγκροτήσαμε τη συμμαχία των χωρών του Νότου σε μόνιμη βάση. Ο λαός μας δεν δυσφημίζεται πια ως τεμπέλης, αλλά παρουσιάζεται ως ένας λαός που υπέφερε δυσανάλογα και άδικα για τις αμαρτίες ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που είναι όμως πια παρελθόν. Και η κυβέρνησή μας, η νέα κυβέρνηση, διεκδίκησε, πάλεψε, απέτησε, συγκρούστηκε, αλλά είχε παρά την απειρία της τη σοφία να γνωρίζει μέχρι πού να τεντώσει το σκηνί ώστε αυτό να μην σπάσει. Και πάνω απ' όλα έδωσε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη της διαπραγμάτευσης αλλά και της διακυβέρνησης με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολλών, το συμφέρον του τόπου. Και πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Ξεπεράσαμε, όπως είπα πριν, κάθε προσδοκία στην απόδοση της οικονομίας, υπερκαλύψαμε τους στόχους του προγράμματος, νοικοκυρέψαμε τα δημοσιονομικά ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, επαναφέραμε την οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη και θέσαμε τις βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ολοκληρώσαμε δύο αξιολογήσεις σε ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον γεμάτο εμπόδια και παγίδες. Και τις ολοκληρώσαμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για τους κοινωνικά αδύναμους. Και εξασφαλίσαμε μια συμφωνία που ορίζει με σαφήνεια τον αλγόριθμο που πρέπει να ακολουθηθεί για την ελάφρυνση του χρέους. Το πολιτικό σύστημα που λαιλάτισε τις δυνατότητες της χώρας πριν τη χρεοκοπήσει κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, το 2009, λίγο πριν τα μνημόνια, να βάλει τη χώρα στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος με έλλειμμα το 9,15,1% του ΑΕΠ. Και είμαστε εμείς που βγάλαμε τη χώρα από αυτή την καραντίνα και την επιστρέψαμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Πρόβλεψη για συνολικό έλλειμμα μόνης 1,2% του 2017 και για πλεόνασμα πρόβλεψη 0,6% του 2018. Είμαστε επίσης εμείς που σταθεροποιήσαμε το τραπεζικό σύστημα, βάζοντας τέλος στα θαλασσοδάνεια και ανακεφαλοποιώντας με επιτυχία και με το μικρότερο δυνατό κόστος, πολύ μικρότερο από το προβλεπόμενο της τράπεζας. Είμαστε εμείς που επί των ημερών μας είδαμε τους οίκους αξιολόγησης να αναβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αναγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα της ανάκαμψης. Και είδαμε τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να κινούνται πλέον σε διαρκώς πιο βιώσιμα επίπεδα. Και πριν λίγες μέρες είμαστε εμείς που είδαμε την Ελλάδα να επιστρέφει στις αγορές χρήματος και την οικονομία να αρχίζει ξανά να πατά σε στερεό έδαφος. Δουλέψαμε και δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα σκληρά, σε αντίξωες συνθήκες, σε εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον και κοινωνικό και επικοινωνιακό, αλλά δουλεύουμε με σχέδιο και με στοχοπροσήλωση. Και είμαστε αποφασισμένοι η χώρα να διαβεί με ασφάλεια αυτόν τον καθαρό διάδρομο διεξόδου που ανοίξαμε. Διεξόδου από τη ζωφερή περίοδο των μνημονίων και της ασφυκτικής επιτροπής. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Η Ελλάδα να μπορεί να είναι αυτόνομη ξανά σε ένα χρόνο από σήμερα, τον Αύγουστο του 2018, με το οριστικό και αμετάκλητο τέλος των μνημονίων.
Πέρα όμως από την κρίσιμη μάχη της οικονομίας, αυτά τα δύο χρόνια έχουμε δώσει και πολλές άλλες κρίσιμες και μεγάλες μάχες και σε άλλα μέτωπα. Προχωρήσαμε σε μια σειρά από προοδευτικές τομές που δίνουν ένα κρυστάλλινο κοινωνικό στίγμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μονάχα σε ορισμένες από αυτές. Θα ξεκινήσω από τη σοβαρή και συστηματική δουλειά που γίνεται για την αντιμετώπιση του υπαριθμών ένα κοινωνικού ζητήματος, που είναι η ανεργία. Από το δυσθεώρητο 27,2% του Απρίλη του 2014, η ανεργία σήμερα έχει περιοριστεί κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες. Και μάλιστα μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2017, οι νέες θέσεις εργασίας καταγράφησαν στις 256.000, γεγονός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση από το 2001. Ενώ υπολογίζουμε ότι σήμερα με τη σαφή ανάκαμψη της οικονομίας και τη βοήθεια ενός εξαιρετικά θετικού καλοκαιριού στον τουρισμό, έχουμε ξεπεράσει τις 300.000 νέες θέσεις. Φανταστείτε μόνο ότι στην καταστροφική πενταετία 2010-2014 κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και μετά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ χάθηκαν 900.000 θέσεις εργασίας. Ενώ το διάστημα της δικής μας διακυβέρνησης όχι μόνο το ισοζύγιο ξανάγινε για πρώτη φορά θετικό, αλλά καλύψαμε το 1/3 της καταστροφής. Υπάρχει αμφιβολία ότι μένει πολύς δρόμος μπροστά μας, προφανώς. Είμαστε αποφασισμένοι όμως να δώσουμε αυτή τη μάχη και να το διαβούμε αυτό το δρόμο, να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές της κρίσης. Αν και γνωρίζουμε ότι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο αργά αποκαθίσταται μια ζημιά από ό,τι θέλει για να γίνει η ζημιά. Εύκολα χάνονται οι θέσεις εργασίας, δύσκολα κερδίζονται. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο αληθινός εθνικός μας στόχος αυτή την περίοδο είναι η ανάκτηση της εργασίας. Να ξανακερδίσουμε στη χώρα την εργασία και μαζί με αυτήν την αξιοπρέπεια που χάθηκε κι αυτή στην πρώτη καταστροφική πενταετία της κρίσης. Και ξέρετε, δεν είναι όμως μοναδικό ζητούμενο η αποκλιμάκωση της ανεργίας. Εξίσου σημαντικό με αυτό είναι και το τι χαρακτήρα θα έχουν οι νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να δημιουργούνται θέσεις πλήρους εργασίας και να γίνουν πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, όπως συνέβη στα χρόνια του άκρατου νέου φιλελευθερισμού και ακόμα χειρότερα την περίοδο της κρίσης. Και είναι θετικό ότι διαμορφώνεται ήδη μια θετική τάση προς αυτή την κατεύθυνση που επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία του Απριλίου που έφεραν μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη στις νέες θέσεις πλήρους εργασίας σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις ελαστικής απασχόλησης. Και την ίδια στιγμή εντείνουμε τις παρεμβάσεις μας για την τήρηση της νομιμότητας στους χώρους εργασίας, όπου βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα με τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας από το 19% στο 13%. Ένας δεύτερος σημαντικός άξονας της δουλειάς μας είναι στον τομέα της υγείας. Πρωτίστως θέλω να αναφερθώ σε μια παρέμβαση που μόνο περήφανος μπορεί να μας κάνει. Την θέσπιση του δικαιώματος στη δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Και πιστέψτε με, δεν ήταν μια εύκολη διαπραγματευτική μάχη αυτή. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα την επόμενη εβδομάδα με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε στη Βουλή, διαγράφοντας τα βεβαιωμένα χρέη που προέκυψαν από την νοσηλεία ανασφάλιση των συμπολιτών μας μέχρι το 2015. Έχουμε επίσης ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
που διωγγώθηκε εγκληματικά, θα έλεγα, στα χρόνια της κρίσης. Από το Σεπτέμβριο του 2015 έχουμε ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 9.000 νέο προσωπικό και έχουν προκηρυχθεί ή αναμένεται να προκηρυχθούν θέσεις για άλλες 9.500, για άλλα 9.500 άτομα. Ενώ εμβληματικού χαρακτήρα, θα έλεγα, είναι η μεταρρύθμιση που έρχεται την επόμενη εβδομάδα επίσης στη Βουλή, που αποτελεί την θεσμική συμπλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την ίδρυση και στελέχωση 239 τοπικών μονάδων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η πρώτη μας νομοθετική πρωτοβουλία που χαρακτηρίστηκε τότε μονομερής ενέργεια ήταν ο νόμος, το νομοσχέδιο για την ανάσκηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ένας όρος που αρνιούνταν τότε να τον αποδεχθεί, να τον παραδεχθεί αυτό που ονομάζουμε θεσμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σήμερα ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερδιπλάσιος από εκείνο που παραλάβαμε. Από περίπου 780 εκατομμύρια ευρώ το 2015, το 2017 ξεπεράσαμε το 1.570 εκατομμύρια. Ενώ το 2019 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 2.570 εκατομμύρια, δηλαδή 1 δις επιπλέον. Μέχρι σήμερα, 560.000 συμπολίτες μας που δεν είχαν καμία στήριξη καλύπτονται από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με στόχο τις 700.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Στα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας έχουν ενταχθεί και άλλες πρωτοβουλίες, τα χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια ηλεκτρικού και νερού, η δωρεάν ένταξη παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τις 70.000 το 2015 ή μέσα σήμερα στις 100.000, με στόχο το 20 να φτάσουμε στις 145.000 θέσεις. Ενώ τα σχολικά γεύματα επεκτείνονται σε πάνω από 130.000 μαθητές και μέχρι το 19 στόχος μας είναι να καλύπτουμε και θα το καταφέρουμε 500.000 μαθητές σε όλη την επικράτεια. Στο χώρο της παιδείας, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πετύχαμε το αυτονόητο. Αλλά δεν είναι εύκολο πάντα το αυτονόητο στη χώρα μας. Όλα τα σχολιά μας, σε όλη τη χώρα και στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί, άνοιξαν στην ώρα τους, χωρίς ελλείψεις σε δασκάλους, καθηγητές και βιβλία. Όταν κάποιοι που μας κάνουν διαρκώς μαθήματα περί αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση, για χρόνια μοιράζανε φωτοτυπίες και κάνανε μαθήματα με φωτοτυπίες μέχρι το Δεκέμβρη. Ενισχύσαμε για πρώτη φορά την ειδική αγωγή, ανοίγοντας νέα σχολεία, 600 νέα τμήματα ένταξης και καλύπτοντας με προσλήψεις προσωπικού όλα τα κενά σε διδακτικό προσωπικό. Ενώ παρά τη δημοσιονομική δυσκολία, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε την έρευνα, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό, φτάνοντας κοντά στο 1% και ιδρύοντας το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με αρχικό ποσό τα 250 εκατομμύρια και ήδη χρηματοδοτούμε νέους επιστήμονες για να παραμείνουν στη χώρα. Ήδη έχουμε δώσει τις πρώτες 500 υποτροφίες. Πέρα όμως από την στήριξη των βασικών πυλώνων του κοινωνικού κράτους, φέραμε εις πέρας μια πολύ δύσκολη και απαιτητική αποστολή. Την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, διαφυλάσσοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον. Επί των ημερών μας παραδόθηκαν οι νέοι οδικοί άξονες που έχουν αλλάξει πράγματι την όψη της χώρας και αυτό συνέβη παρότι παραλάβαμε έργα που είχαν παγώσει με υπέρογγες απαιτήσεις των παραχωρησιούχων και ταυτόχρονα με την προειδοποίηση της Κομισιόν ότι αν τα έργα έμεναν ανολοκλήρωτα θα έπρεπε να επιστραφούν οι κοινοτικοί πόροι. Καταφέραμε λοιπόν όχι μόνο να παραδοθούν οι αυτοκινητόδρομοι αλλά να προκύψει και όφελος για το δημόσιο
ύψους 760 εκατομμυρίων από την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους παραχωρησιούχους. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο του απολογισμού να αναφερθώ και σε ορισμένες παρεμβάσεις που αγγίζουν, αν μη τι άλλο, τον αξιακό μας πυρήνα. Στην εξωτερική πολιτική, σε μια περίοδο έξαρσης της ανασφάλειας και της περιφερειακής αποσταθεροποίησης, χαράξαμε μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη στρατηγική που βασίζεται σε ισότιμες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλα τα κράτη της περιοχής μας. Η πολιτική αυτή αναγνωρίστηκε έμπρακτα και από τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Και είναι μια πολιτική που καθιστά την Ελλάδα πόλο ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρα φιλίας και συνεργασίας σε μια ταραγμένη και αποσταθεροποιημένη περιοχή. Και στα εθνικά θέματα επιμένουμε σε μια πολιτική καλοπροαίρετου και ειλικρινούς διαλόγου με όλους, χωρίς όμως να κάνουμε πίσω στις βασικές αρχές και στις κόκκινες γραμμές που έχουμε διατυπώσει ως χώρα. Γραμμές που προσδιορίζονται βεβαίως από το διεθνές δίκαιο. Στο ζήτημα του προσφυγικού, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια ακραία κατάσταση. Όχι μόνο όσον αφορά τις ροές, αλλά κυρίως την στάση που κράτησαν μια σειρά από κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική μας αρχή να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο αυτό ζήτημα κυρίως στη βάση του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Πράγμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Βασικός μας σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια αποδείχθηκαν οι τοπικές κοινωνίες που κράτησαν μια αξιοθαύμαστη στάση. Υποδέχθηκαν αυτούς τους ανθρώπους που έψαξαν καταφύγιο από τη φρίκη του πολέμου, δείχνοντας αλληλεγγύη και κατανόηση. Η στάση μας συνολικά ως χώρα, παρά τις δυσκολίες, έγινε αντικείμενο επένου από τη διεθνή κοινότητα. Ενώ μέχρι και ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε τη Λέσβο, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξή του προς τη χώρα μας. Για να μην αναφερθώ βεβαίως και στην η παρουσία του Προέδρου Ομπάμα στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη αλαφορά, στη συνεισφορά της Ελλάδας, στην υπεράσπιση αξιών. Και θέλω να πω ότι αυτό είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς την ίδια στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα βρέθηκε να δίνει μια δύσκολη μάχη για την υπεράσπιση των ανθρώπινων αξιών απέναντι σε ξενοφοβικές και σε ρατσιστικές αντιλήψεις. Μια μάχη για να επικρατήσει στην Ευρώπη η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά και όχι οι φράκτες του ακροδεξιού λαϊκισμού. Και με αυτή την αναφορά θέλω να περάσω και στην επόμενη μεγάλη παρέμβασή μας, που ήταν ο νόμος για την ηθαγένεια. Με τον νόμο αυτό αποκαταστάθηκε μια διαχρονική αδικία απέναντι στα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, μεγάλωσαν εδώ και έχουν δικαίωμα να είναι Έλληνες πολίτες. Και βεβαίως να μην ξεχάσω και τα σημαντικά βήματα που έχουμε κάνει όσον αφορά την άρση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, θεσπίζοντας τη διεύρυνση του Συμφώνου Συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ προχωρήσαμε άμεσα και στη νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιχείρησα έναν πρόχειρο απολογισμό. Κυρίως όμως για να σας εισάγω στον αναστοχασμό, στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Απομένουν 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 19. Διάστημα στο οποίο οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε την οριστική μετάβαση της χώρας στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη. Αυτή η μετάβαση ταυτόχρονα σε μια νέα εποχή για τη χώρα, θέτει μπροστά μας νέα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια θα είναι η Ελλάδα το 2019, όταν θα διεκδικούμε εκ νέου τη στήριξη
και την εντολή του ελληνικού λαού, συγκρίνοντας αυτό που παραλάβαμε με αυτό που παραδίδουμε. Ποια θα είναι η Ελλάδα τότε και ποια θα είναι η Ελλάδα που θα διεκδικούμε στην επόμενη τετραετία που θα ζητήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού και τη στήριξή του. Και βεβαίως ποια θα είναι η πολιτική παράταξη που θα διαχειριστεί την Ελλάδα μετά την κρίση, την Ελλάδα μετά τα μνημόνια, την Ελλάδα μετά την σκληρή επιτροπή. Η Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε είναι μια Ελλάδα δίκαιη, μια Ελλάδα δημιουργική, μια Ελλάδα προοδευτική. Είναι μια Ελλάδα έξω από τα μνημόνια και την ασφιχτική λιτότητα που έφερε την ελληνική κοινωνία στα όρια της. Είναι μια Ελλάδα με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί αν ξαφνικά γυρίσουμε στο 2009, πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε σε κρίση. Με ένα μοντέλο βασισμένο στην καινοτομία, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση των μορφών κοινωνικής οικονομίας, την δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει αυτή η χώρα και το πραγματικά πολύτιμο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό της. Είναι μια Ελλάδα που θα έχει κερδίσει τη μάχη για την ανάκτηση της εργασίας, περιορίζοντας την ανεργία σε επίπεδα ευρωπαϊκής κανονικότητας. Γιατί ο στόχος μας το 2019 να έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την ανεργία κατά 10 μονάδες από τη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση είναι ένας στόχος ρεαλιστικός. Και φυσικά αυτός ο στόχος πρέπει να συνοδευτεί με την αντίστοιχη αύξηση των θέσεων πλήρους εργασίας και αξιοπρεπούς μισθού, που είναι βασικές προϋποθέσεις για την τόνωση ολόκληρης της οικονομίας. Η Ελλάδα του 19, όταν θα ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού, είναι μια Ελλάδα με ένα ισχυρό σύστημα του δημόσιας υγείας, πλαισιωμένο και από την εμβληματική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα είναι μια Ελλάδα με ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που δεν θα εξοντώνει τη μαθητική κοινότητα, την πιο ευαίσθητη ηλικία και θα αναβαθμίζει το σχολείο, το δημόσιο κυρίως σχολείο, ως βασικό χώρο εκπαίδευσης της νέας γενιάς και όχι ως εξεταστικό προθάλαμο και πάρεργο των φροντιστηρίων. Θα είναι μια Ελλάδα, θέλουμε και το πιστεύουμε, με περισσότερη δημοκρατία. Και σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων του λαού μας, με το πλέον αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα που δεν είναι άλλο από την απλή αναλογική τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για τους εκπροσώπους μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είναι μια Ελλάδα με ένα ανασυγκροτημένο κοινωνικό κράτος που θα παρέχει ουσιαστική προστασία σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θα είναι μια Ελλάδα με μια, πιστεύουμε και θα παλέψουμε γι' αυτό, πραγματικά ανεξάρτητη και λειτουργική δικαιοσύνη, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς απαράδεκτες διακρίσεις υπέρ εργοδοτών και σε βάρος εργαζομένων, σε βάρος των εργατών στη Μανολάδα, σε βάρος νέων ανθρώπων που στερούνται την ελευθερία τους χωρίς αδιάστητα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ βλέπουμε έξω να κυκλοφορούν ελεύθεροι έμποροι ναρκωτικών ή όλοι εκείνοι που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα στην περίοδο της Μεγάλης Ρεμούλας. Και θέλουμε να είναι και θα είναι μια Ελλάδα με ένα νέο, προοδευτικό και σύγχρονο σύνταγμα που θα τονώσει το χαμένο κύρος του πολιτικού συστήματος και της ίδιας της δημοκρατίας. Και τέλος, η Ελλάδα που οραματιζόμαστε είναι η Ελλάδα που θα έχει κατοχυρώσει και θα συνεχίζει να ισχυροποιεί την αδιαμφισβήτητη και κομβική της θέση στο διεθνές πεδίο, ισχυροποιώντας παραδοσιακές συμμαχίες που είχα ανατονίσει και διαμορφώνοντας νέες με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, την συνεργασία, την φιλία των λαών, να γίνει η Ελλάδα γέφυρα φιλίας, συνεργασίας, σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Και αυτό σημαίνει και την διαρκή μας προσπάθεια
να λύσουμε με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο το κυπριακό αλλά και άλλα μεγάλα προβλήματα που για χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας ταλανίζουν. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε, για αυτή την Ελλάδα είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά και να την δούμε να παίρνει σάρκα και οστά τα επόμενα δύο χρόνια. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι αυτό το όραμα για το οποίο αγωνιζόμαστε, θα αγωνιστούμε, θα δουλέψουμε σκληρά τα δύο χρόνια μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν είναι ένα όραμα ουδέτερο. Φέρει πρόσημο. Πρόσημο πολιτικό, πρόσημο κοινωνικό, πρόσημο ταξικό και ιδεολογικό. Και είναι το πρόσημο της αριστεράς, των αξιών και των ιδανικών που μοιράζεται ο προοδευτικός κόσμος της χώρας. Και αυτό το όραμα έχει απέναντί του ένα ανταγωνιστικό σχέδιο. Είναι το σχέδιο της νεοφιλελεύθερης ελίτ, της ολιγαρχίας του πλούτου, το οποίο εκφράζει σήμερα κατεξοχήν η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Το δικό μας όραμα θέλει να ενώσει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα αυτής της κοινωνίας σε μια συλλογική πορεία διεξόδου από την κρίση. Το σχέδιο της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη επιδιώκει να βαθύνει τον ταξικό διχασμό στην ελληνική κοινωνία, να διαλύσει κάθε ίχνος κοινωνικής προστασίας στα χαμηλά στρώματα και να υπηρετήσει επαρέγκλητα τις επιταγές των επιχειρηματικών ελίτ. Το δικό μας όραμα θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και στις νέες να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια εδώ, στη χώρα τους. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνουν ακόμα περισσότεροι νέοι και νέες αναλώσιμο προσωπικό μιας απορριθμισμένης και υποβαθμισμένης αγοράς εργασίας, όπου θα κυριαρχεί η υποαμοιβόμενη και επισφαλής απασχόληση. Το δικό μας όραμα θέλει να κάνει πράξη την καθολική πρόσβαση των πολιτών σε ένα υψηλής ποιότητας δημόσιο σύστημα υγείας. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι να κάνουμε απολύσεις στο δημόσιο τομέα, να απολυθούν ακόμα και γιατροί και νοσηλευτές, να κλείσουν νοσοκομεία, να ενισχυθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα και τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Το δικό μας όραμα θέλει να ενισχύσει αποφασιστικά την παρεχόμενη γνώση και το ερευνητικό έργο στα δημόσια πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι να απαξιώσει πλήρως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να βαφτίσει πανεπιστήμια τα αμφιβόλου ποιότητας κολέγια που πουλάνε πτυχία διετούς φοίτησης. Το δικό μας όραμα είναι να μπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ένα τέλος στη λειτουργία του αμαρτωλού τριγώνου της διαπλοκής ανάμεσα σε τράπεζες, πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας έχει ακρογωνιαίο λίθο την ύπαρξη και λειτουργία αυτού του συστήματος εξάρτησης της πολιτικής από οικονομικά συμφέροντα. Το δικό μας όραμα είναι ένα άλμα προς το μέλλον μιας δίκαιης και αυτοδύναμης Ελλάδας. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο από την επιστροφή στο παρελθόν της καταστροφικής περίοδου όπου κυβερνούσαν μαζί με την συνεργασία του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Τούτες τις μέρες που βλέπουμε διαρκώς σε κάθε μας βήμα η αντιπολίτευση διαρκώς να βρίσκεται σε μία μανιασμένη στάση, σε ένα αντιπολιτευτικό αμόκ, σε μία στάση που θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι στάση για την οποία μας έχει συνηθίσει αυτή η παράταξη. Μας λένε πολλοί ότι γιατί ενοχλείστε,
που σας εμπιτίθεται η αντιπολίτευση χωρίς μέτρο σε ό,τι κάνετε, ακόμα και στα απολύτως ευλόγως θετικά βήματα που κάνετε για τη χώρα. Γιατί σας ενοχλεί, μας λένε, και εσείς δεν κάνατε σκληρή αντιπολίτευση? Σου απαντάμε, έχει μεγάλη διαφορά. Εμείς ασκούσαμε πραγματικά έντονη πολλές φορές σκληρή αντιπολίτευση, προτρέποντας την τότε κυβέρνηση να αντισταθεί στεναρά στους εταίρους και στους δανειστές μας. Αυτοί ασκούν αντιπολίτευση προτρέποντας τους εταίρους και στους δανειστές μας να αντισταθούν στην ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ από τους πολίτες να υπονομεύσουν την προοπτική της χώρας βγάζοντας τα λεφτά τους από το τραπεζικό σύστημα. Δεν ζητήσαμε ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν κατηγορήσαμε την Κομισιόν διότι δίνει ανάσες και προοπτικές στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά διότι η πολιτική σύγκρουση με τους οπαδούς της παλινόρθωσης του πλέον ακραίου και επιθετικού νεοφιλελευθερισμού που γνώρισε η χώρα θα είναι μια σύγκρουση διαρκής. Και εγώ θα έλεγα ότι θα είναι και ανειρήνευτη, διότι είναι δύο αντίθετα πολιτικά σχέδια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά με κάθε πτυχή του πολιτικού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως που δεν θα δεχθούμε ποτέ είναι να μετατρέπεται ο πολιτικός ανταγωνισμός σε ένα βούρκο αθλειότητας, ψεύδους και χυδαίου λαϊκισμού. Διότι τι άλλο παρά χυδαίος λαϊκισμός είναι όταν γίνεται πρώτη είδηση το ότι δώσαμε 50 ευρώ επίδομα σφραγίδα στο ελληνικό δημόσιο επειδή αυτό αναδείχθηκε από ένα διαδικτυακό ιστότοπο που κάνει πλάκα στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, η δική μας ιστορία και η δική μας κουλτούρα είναι μια ιστορία και κουλτούρα διαφορετική. Εμείς δεν θα προτρέπαμε ποτέ τους αυτοδιοικητικούς μας, γιατί η αριστερά έχει πλούσια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία, σχεδόν στήριξε τον αυτοδιοικητικό κορμό, την αυτοδιοικητική λογική σε τούτη τη χώρα. Δεν θα προτρέπαμε ποτέ τους αυτοδιοικητικούς μας να μην συμμετάσχουν σε ένα συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη, επειδή θα συμμετέχει εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και η δική μας κουλτούρα είναι αυτή που μας διαχωρίζει διαχρονικά από τους περιθωριακούς ακροδεξιούς και τους νεοφιλελεύθερους φονταμενταλιστές που αποτελούν σήμερα δυστυχώς τον ηγετικό πυρήνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας θυμόμαστε άλλωστε ότι σε μια αντίστοιχη συζήτηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη. Το αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλο που υιοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στήριξε σχεδόν όλες του τις ελπίδες στις ελεύθερες αγορές βρίσκεται πλέον σε σοβαρή κρίση προσανατολισμού. Σήμερα οι αντιθέσεις διευρύνονται τόσο ανάμεσα στα κράτη όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Απέναντι σε μια τέτοια πραγματικότητα η νεοφιλελεύθερη συνένεση της ευρωπαϊκής δεξιάς με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία δεν λειτουργεί πλέον. Την συνένεση αυτή πάνω στην οποία στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό αφήγημα την υπερβαίνουν πλέον τα πραγματικά αδιέξοδα και η πραγματική ανάγκη στην Ευρώπη για μια νέα εναλλακτική. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, άλλωστε η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται πλέον σε φάση αναπροσανατολισμού και αναστοχασμού. Και στην ίδια τη Γερμανία. Και αναζητά τις προϋποθέσεις και τους όρους προγραμματικών συγκλήσεων με την αριστερά. Ενώ παράλληλα η κρίση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος κάνει ορατό έναν
εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο που είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, της ρατσιστικής και μυσαλόδοξης ακροδεξιάς. Είναι λοιπόν προφανές ότι στις πολιτικές εξελίξεις που δείχνουν να διαμορφώνονται στην Ευρώπη, η αριστερά όχι μόνο δεν είναι έξω από την ιστορία, αλλά μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής στρατηγικής, αλλά και ενός εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου και στη συνσπήρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από αυτό το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Και ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιδεολογική και πολιτική μάχη ενάντια στον κύριο, στον υπαριθμόν ένα εχθρό σήμερα, που είναι ο ρατσισμός, που είναι ο ακροδεξιός λαϊκισμός, που είναι η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Σε ένα τέτοιο σκηνικό, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ρόλος της δικής μας αριστεράς, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη ταυτόχρονα κυβερνώσα αλλά και διεκδικητική, που μάχεται και αναστοχάζεται στην Ελλάδα, αλλά και με ρόλο ιδιαίτερο, διακριτό, σημαντικό στην Ευρώπη, ο ρόλος ο δικός μας είναι κρίσιμος και είναι πρωταγωνιστικός. Γιατί είμαστε η πρώτη αριστερά στην Ευρώπη που έχει φτάσει μέχρι τη διακυβέρνηση και γιατί κάθε βήμα εξόδου από την κρίση και απαλλαγής από την επιτήρηση αναδεικνύει ένα νέο, εντελώς διαφορετικής αντίληψης υπόδειγμα διακυβέρνησης. Βασισμένο σε αρχές που ιεραρχούν υψηλότερα από οτιδήποτε άλλο τις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτές τις αρχές, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούνται να υπερασπιστούν και να αναδείξουν σήμερα οι οργανωμένες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οργανωμένες δυνάμεις αριστεράς στον τόπο μας. Χτίζοντας ταυτόχρονα στέρεους δεσμούς με την κοινωνία, δίνοντας έναν ανιδιοτελή αγώνα αλληλεγγύης και υπεράσπισης των πιο αδύναμων, διατηρώντας ένα διαρκές μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό και στην ακροδεξιά, βοηθώντας τους ανθρώπους να αυτοοργανωθούν και να λειτουργήσουν συλλογικά σε όλα τα πεδία. Και ακόμα, και αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, ελέγχοντας την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται και φέρνοντάς την σε πιο ευθεία και άμεση επαφή με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα βρίσκεται ήδη σε μία νέα περίοδο, σε μία νέα φάση, θα έλεγα στο κατόφλι μίας νέας εποχής. Είναι ευθύνη και καθήκον μας αυτή η νέα εποχή να αφορά και μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η δημοκρατία, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η κοινωνική αλληλεγγύη. Με σχεδιασμό και στόχους, με διαρκή εγρήγορση και ακόμα περισσότερη αποτελεσματικότητα καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της νέας εποχής. Και να μην ξεχνάμε, καλόμαστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις με τα μάτια πάντα στραμμένα στην κοινωνία. Σε αυτούς που για χρόνια υπέστησαν τις άδικες συνέπειες μιας κρίσης, την οποία δεν προκάλεσαν αυτοί. Και η πρώτη μας μέρημνα είναι να αποδώσουμε ξανά δικαιοσύνη, να επουλώσουμε τις πληγές, να πολεμήσουμε τις ανισότητες, να δώσουμε όραμα και ελπίδα στους νέους ανθρώπους, στις νέες και στους νέους της πατρίδας μας. Για μια δίκαιη ανάπτυξη, για μια Ελλάδα θα έλεγα εγώ δίκαιη. Δίκαιη και δημιουργική. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να μην κουραστείτε να εργάζεστε το επόμενο διάστημα διαρκώς για την επίτευξη αυτών των στόχων. Όχι για να βοηθήσετε την κυβέρνηση, αλλά για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας, το λαό μας, τη χώρα μας, την πατρίδα μας να γυρίσει σελίδα, το λαό μας να ξανασταθεί στα πόδια του με αξιοπρέπεια, την ελληνική κοινωνία και τους πιο αδύναμους να μπορέσουν να δουν ελπίδα και προοπτική. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος, ούτε σας περιέγραψα έναν δρόμο που δεν θα είναι
που δεν θα έχει δυσκολίες ή θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Είμαι σίγουρος όμως ότι όπως μέχρι σήμερα κάναμε, έτσι και τώρα, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Θα δώσουμε την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας για να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον ιστορικό στόχο. Και είμαι σίγουρος ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του κόμματος, θα εργαστούν σκληρά για να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη το επόμενο διάστημα. Και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε.